Στην ανάγκη εκπόνησης ενός ειδικού master plan για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στον πολυπαθοδικό άξονα της Κρήτης, συμφώνησαν αυτοδιοικητικοί του νησιού, ο βουλευτής του Κινάλ Βασίλης Κεκέρογλου και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης. Σε σχετική συνάντηση που έγινε στην ΠΕΔ Κρήτης, με αφορμή σχετική επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κινάλ, βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικές οδικές αρτηρίες, όπως ο Ηράκλειο Αρκαλοχώρη Βιάνος, ο οδικός άξονας Μεσαρά Βιάνος Ιεράπετρα και ο δρόμος Πεζά Πύργος. Τόσο τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν συχνά, όσο και η μελλοντική αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας, δημιουργεί την ανάγκη σήμερα να ληφθούν αποφάσεις. Επειδή τα οικονομικά είναι περιορισμένα και εννοώ της αρμόδιας για το οδικό δίκτυο περιφέρειας, θα πρέπει να αναζητηθούν πόροι από την κεντρική διοίκηση. Κοινός τόπος τόσο των αυτοδιοικητικών φορέων όσο και του βουλευτή Ηρακλείου είναι πως ο νομός Ηρακλείου αλλά και συνολικά η Ανατολική Κρήτη χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. Σημαντική ήταν και η παρέμβαση πρόταση του Βασιλείου Γκεγκέρουγλου για ένταξη της αναβάθμισης του οδικού άξονα Ηρακλείου Αρκαλοχώρη Βιάνος στα συμπληρωματικά έργα του νέου αεροδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης. Και αυτό γιατί έτσι εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου, η σύντομη διαδικασία απαλωτριώσεων και η άμεση ανάθεση του. Είναι αλήθεια ότι το οδικό δίκτυο του νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, επικεντρώσαμε όμως και το ενδιαφέρον μας για την αναβάθμιση και με βάση την κατασκευή του αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι για την αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο Βιάνος που αποτελεί και μια από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Επίσης πρέπει να τονίσω με αφορμή για την κατασκευή του έργου αυτού πρέπει και έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα ότι πρέπει να κατασκευαστεί το διευρωπαϊκό δίκτυο Διμπάκη Μοίρες, Βιάνος, προφανώς σύνδεση με το αεροδρόμιο Καστελίου, Ιεράπετρα. Και ο δρόμος να είναι ασφαλής και να υπάρχει και προφανώς και πρόσβαση όλων των κατοίκων του δυτικού και του ανατολικού και νότιου τμήματος του νομού προς το αεροδρόμιο.